Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό Λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Και σήμερα Παρασκευή, εδώ 24 Ιουλίου, έχουμε να πούμε αρκετά. Έτσι, παρότι κλείνει η πρώτη εβδομάδα και τελευταία, χωρίς αγωνιστική δράση, γιατί εγώ βάζω αγωνιστική δράση και τις προπονήσεις, ρε παιδί μου. Αν σκεφτούμε ότι ο ΠΑΟΚ από την ερχόμενη Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, θα επιστρέψει σε προπονήσεις και θα ξεκινήσει την προετοιμασία του. Ας την πούμε προετοιμασία. Okay. Αν και δεν είναι ακριβώς προετοιμασία όταν το προηγούμενο πρωτάθλημα έχει ολοκληρωθεί ούτε 15 μέρες πριν και το επόμενο παιχνίδι, το επόμενο επίσημο παιχνίδι τέλος πάντων, από την αρχή της προετοιμασίας, να το πούμε έτσι, αυτό ταιριάζει με μια κανονική κατάσταση. Είναι περίπου 25 μέρες. Okay. Εντάξει, είναι normal το χρονικό διάστημα. Το χρονικό διάστημα του τέλους προηγούμενης σεζόν με την έναρξη της επόμενης είναι πολύ μικρό. Για τον ΠΑΟΚ, αλλά έτσι θα πορευτεί. Ολοκληρώνεται αυτή η πρώτη εβδομάδα χωρίς αγωνιστική δράση. Με διάφορα σενάρια που κυκλοφορούν, με διάφορα δημοσιεύματα, με διάφορες φήμες που έχουν να κάνουν με παίκτες της ομάδας, που έχουν να κάνουν με πιθανές πωλήσεις. Με μεταγραφές βγαίνουν διάφορα σε μορφή δημοσιευμάτων. Η αλήθεια είναι ότι ειδικά στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια τα σενάρια τα οποία βγαίνουν είτε από το εξωτερικό είτε και από το εξωτερικό είναι μικρό το ποσοστό το οποίο επιβεβαιώνονται. Δηλαδή, από χθες έχουν κυκλοφορήσει δύο ονόματα. Ένα ενός θερματοφύλακα και ένα ενός αριστερού μπακ. Καλά ονόματα. Ενδιαφέροντα. Αλλά ας πούμε για τον ένα, για τον θερματοφύλακα, βλέπετε ότι υπάρχει μια διάψη από τον ίδιο τον Γιώργο Σαββίδη σε ένα σχόλιο τέλος πάντων στο Instagram, σε μια συνομιλία που γίνονταν εκεί, ότι δεν υπάρχει τέλος πάντων ενδιαφέρον. Είναι η μεταγραφική περίοδος τέτοια. Προσπαθούμε και από το προηγούμενο διάστημα, μέσα από τα play-off, και αυτό που πλέον δεν υπάρχει αγωνιστική δράση και έχουμε διακοπή, προσπαθούμε με το Στέργιο τον Αναστασιάδη από εδώ, μέσα από το ΠΑΟΚ 24, στο Λίμπερο, να μεταφέρουμε λίγο την κατάσταση όσον αφορά το κομμάτι το μεταγραφικό. Χθες, ας πούμε, κάναμε λίγο μια κουβέντα για τις θέσεις στις οποίες ο ΠΑΟΚ έχει μια βάση για να κινηθεί, χωρίς να αποκλείεται κάτι διαφορετικό στην πορεία, κάτι που θα προκύψει, μια διαφοροποίηση και όλα αυτά, γιατί όπως έχουμε ξαναπεί, σε μια μεταγραφική περίοδο πολλά πράγματα μπορούν να αλλάξουν στην πορεία της σε σχέση με το πώς θα σχεδιάζει στην αρχή. Αλλά ας πούμε για το θέμα του τερματοφύλακα, για παράδειγμα, ο ΠΑΟΚ έχει το Πασχαλάκη, έχει το Τζίβκοβιτς, έχει το Ρέι. Ο ΠΑΟΚ θέλει να εξορθολογήσει το μπάτζετ του. Θέλει να μειώσει τα έξοδά του και να μεγαλώσει τα έσοδά του. Το να απεγκλωβιστεί από το συμβόλαιο του Ρέι, παράδειγμα, και να φύγει ένας από τον Τζίβκοβιτς Πασχαλάκη, εκεί ναι, να κάνει κουβέντα για τον τερματοφύλακα. Τώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα, το να κάνει κουβέντα ο ΠΑΟΚ για τον τερματοφύλακα είναι λίγο υπερβολικό. Σαν σενάριο. Δεν το αποκλείω και νομίζω είναι και πιθανό. Δηλαδή, στις λίστες που μαζεύουν οι ομάδες και έχει και ο ΠΑΟΚ προφανώς, θα έχει μια λίστα με τερματοφύλακες, με πιθανές λύσεις, σε περίπτωση που χρειαστεί. Αλλά αυτό τώρα που μιλάμε, δεν νομίζω ότι είναι κάτι που καίει, ξέρω εγώ, το Ρέμπε ή το Φερέιρα. Για οποιονδήποτε τερματοφύλακα, έτσι, έχει να κάνει. Προφανώς και άλλα πράγματα είναι αυτά που απασχολούν. Έχουμε αναφερθεί από τις αρχές της εβδομάδας μέσα από το ΠΑΟΚ 24 για τις προτεραιότητες που έχουν να κάνουν με τα συμβόλαια τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Και μιλάω για τον Βιρίνια και τον Μαουρίσιο, οι οποίοι νομίζω είναι και μαζί διακοπές. Είναι θέματα τα οποία με μια πιθανή άφιξη του Ιβάν Σαββίδη εδώ,
ή τέλος πάντων μέχρι την έναρξη προετοιμασίας την άλλη εβδομάδα και τις πρώτες μέρες τέλος πάντων, θα έχουν ξεκαθαρίσει. Καταλαβαίνω ότι είμαστε σε μεταγραφική περίοδο, προφανώς και στη μεταγραφική περίοδο θα πουλήσει κάποιο όνομα, θα κάνεις και ένα σενάριο τέλος πάντων, μπορεί να μην έχει και πολλές πιθανότητες εκείνη τη στιγμή, θα ρίξει μια ζαριά, αλλά τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι συγκεκριμένη η... όχι η προτεραιότητα, τα πράγματα και η σειρά τα οποία πρέπει να τα κάνει ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε για τα θέματα τα δύο που είναι ανοιχτά και είναι σημαντικά. Είναι θέματα τα οποία δεν παρουσίασαν κάποια εξέλιξη με το τέλος της αγωνιστικής περίοδου και νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν αναμενόταν. Έτσι, αν σκεφτούμε ότι τράβηξε αγωνιστική περίοδος με όλη διακοπή μέχρι τις 19-20 Ιουλίου, προφανώς και όλοι οι παίκτες και έχοντας στο νου τους ότι σε περίπου 10-15 μέρες θα έπρεπε να είναι ξανά διαθέσιμοι, έφυγαν διακοπές. Οπότε τα θέματα αυτά, των δύο κυρίως, μιλάω για τον Μαουρίσιο και τον Βιερίνια, μετά την επιστροφή από τις διακοπές τους προφανώς και θα τεθούν επιτάπητος. Και επειδή το ξέρουμε, το έχουμε ξαναδεί, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΠΑΟΚ σε διάφορα θέματα. Έχουμε αναφερθεί ότι είναι ένας τρόπος διαφορετικός από πολλές άλλες ομάδες. Είναι ένας τρόπος ο οποίος πλέον τον έχουμε μάθει, έτσι, γιατί το διοικητικό καθεστώς του ΠΑΟΚ υπό τον Ιβάν Σαββίδη πάει πλέον στα 8 χρόνια. Οπότε έχουμε εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί και στην προκειμένη περίπτωση που μιλάμε για τον Βιερίνια και τον Μαουρίσιο, αν δεν γίνει μία κουβέντα με τον Ιβάν Σαββίδη, νομίζω ότι κανένας δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά, είτε για μια θετική εξέλιξη, δηλαδή ξέρω εγώ με την παραμονή για τον δύο, είτε για μια αρνητική εξέλιξη. Δηλαδή για το να μην αναθεί το συμβόλαιο και τον δύο. Ή να αναθεί το συμβόλαιο μόνο του ενός. Νομίζω ότι αυτά τα θέματα των δύο θα τα πάρει στην πλάτη, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ο ιδιοκτήτης. Γενικά, το ξαναλέω επειδή το έχουμε ξαναδεί. Έχουμε δει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ΠΑΕΠΑΟΚ σε ζητήματα. Ζητήματα που είναι πιο σοβαρά, άμα θέλετε, με παίκτες που μπορεί να έχουν και άλλες προεκτάσεις, όπως του Βιερίνη, για παράδειγμα. Γιατί ο Βιερίνη είναι κάτι ξεχωριστό, όπως και να το κάνουμε. Τις παίρνει πάνω του ο Σαββίδης. Και συνήθως, όταν τις παίρνει πάνω του, λύνονται κιόλας με θετική έκβαση. Βέβαια, κάτι το οποίο πρέπει να επισημάνουμε και να το έχουμε στο μυαλό μας, είναι ότι λόγω της απόφασης για εξορθολογισμό του budget και για τον τρόπο τον οποίο πρέπει να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ σε διαπραγματεύσεις από εδώ και πέρα, το να γίνει κουβέντα όπως γινόταν σε ανάλογες περιπτώσεις και στο πιο μακρινό παρελθόν και στο πιο πρόσφατο, δηλαδή να μπει το συνέστημα στη μέση και να πούμε ότι εντάξει, το παιδί έχει προσφέρει, τόσα ζητάει, αν δώσουμε κάτι παραπάνω, θεωρητικά δεν θα γίνει τώρα. Ή τέλος πάντων, θεωρητικά δεν πρέπει να γίνει με βάση το ζήτημα που έχει ο ΠΑΟΚ με το Financial Fair Play και με το σκοπό τον οποίο έχει βάλει προκειμένου να εξορθολογήσει τον budget του και να προσπαθήσει να λειτουργεί όσο το δυνατόν περισσότερο με τα έσοδά του. Είναι θα ήταν ένα διαφορετικό καλοκαίρι, έτσι κι αλλιώς, πριν το ξέσπασμα της πανδημίας. Μετά την πανδημία και με τις συνθήκες τις οποίες έχουν επικρατήσει, το καλοκαίρι για τον ΠΑΟΚ έχει γίνει ακόμα πιο απαιτητικό, περίεργο, δύσκολο και έχει κάτσει κιόλας. Έτσι όπως εξελίχθηκαν τα play-off και η εξασφάλιση δεύτερης θέσης που σημαίνει και προκριματικό Champions League, έχει κάτσει η κατάσταση σε ένα τέτοιο σημείο που και πάλι ο ΠΑΟΚ χρονικά πιέζεται και
πιέζεται για να πάρει διάφορες και σημαντικές αποφάσεις. Προς το παρόν, σήμερα που μιλάμε Παρασκευή 24 Ιουλίου, δεν έχει πάρει ακόμα κάποια σημαντική απόφαση. Έτσι, δεν έχει προχωρήσει σε κάτι οριστικό. Δεν έχει προχωρήσει σε κάτι δεδομένο. Δηλαδή ότι συμφωνεί με τον Φερίνα για άλλα 2 χρόνια, παράδειγμα. Ή ξέρω εγώ, συμφωνεί με τον Μαωρίσιο για άλλον 1 χρόνο. Ή δεν συμφωνεί με κανέναν από τους 2 και παραμένουν και βγαίνουν ελεύθεροι παίκτες, τέλος πάντων. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και νομίζω ότι από την ερχόμενη εβδομάδα, σταδιακά, διάφορα ζητήματα που πρέπει να μπουν στη διαδικασία λύσης, θα αρχίσουν να λύνονται, είτε έτσι είτε αλλιώς. Για να το πω έτσι, θα παρουσιάσουν εξέλιξη. Εγώ δεν θα πω για το αν θα έχουν θετική ή αρνητική εξέλιξη, και επίσης στο μυαλό του καθενός είναι το τι είναι θετικό και τι αρνητικό. Μιλάμε για το κομμάτι της εξέλιξης, γιατί η αλήθεια είναι ότι με το τέλος των αγωνιστικών υποχρεώσεων, μετά το παιχνίδι με τον Άρη, όλοι εντός της ομάδας ήταν ξεκάθαρο ότι είχαν το μυαλό τους στη ξεκούραση, στις διακοπές, και να δούνε όσοι μπορούν και έχουν τη δυνατότητα κάποια από τα αγαπημένα πρόσωπα, για ανθρώπους που μπορεί να είναι μακριά από αυτά. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η εβδομάδα επί της ουσίας δεν είχε κάποια σημαντική, τέλος πάντων, εξέλιξη όσον αφορά τα διάφορα ανοιχτά ζητήματα. Και το έχουμε συζητήσει και με τον Αναστασιάδη, αλλά εγώ παραμένω σκεπτικός όσον αφορά το κομμάτι των αποφάσεων και το πόσο γρήγορα αυτές θα πάρθουν. Δεν μπορώ να πω ότι έχω πολύ μεγάλη αισιοδοξία, κοιτώντας λίγο το πώς γενικά έχει λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ σε ανάλογες καταστάσεις στο παρελθόν. Ίσως όχι τόσο πολλές σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, αλλά όπως και να το κάνουμε, το γεγονός ότι 25-26 Αυγούστου υπάρχει παιχνίδι, και μάλιστα παιχνίδι το οποίο κρίνει πορεία ευρωπαϊκή, έτσι, και το πρώτο παιχνίδι στα προκριματικά που θα δώσει ο ΠΑΟΚ στο Champions League κρίνει ευρωπαϊκή πορεία. Οπότε η λογική λέει ότι στο διάστημα αυτό του ενός μήνα που μας χωρίζει από τότε, αρκετά από τα πράγματα που πρέπει να γίνουν θα έχουν γίνει, ή τέλος πάντων ένα σημαντικό ποσοστό. Απλά επειδή είναι πολλά τα ανοιχτά ζητήματα και έχουν να κάνουν με μεταγραφές, με πωλήσεις, με ανανεώσεις, με λύσεις συμβολέων και όλα αυτά, αυτά είναι πράγματα τα οποία, παιδιά, δεν γίνονται πολλές φορές γρήγορα. Όχι μόνο στον ΠΑΟΚ, γενικά. Και ο ΠΑΟΚ, αν τα βάλουμε κάτω, για πολύ λίγους παίκτες μπορείς να βάλεις το χέρι σου στη φωτιά ότι ναι, αυτό θα είναι και του χρόνου. Και του χρόνου εννοώ στη σεζόν που ξεκινάει. Αν τα βάλουμε κάτω ένα προς ένα, θα δείτε ότι για όλους, είτε για τους περισσότερους μάλλον, συγγνώμη, είτε περισσότερο, είτε λιγότερο, ανάλογα την περίπτωση, υπάρχει το ενδεχόμενο να μείνει στην ομάδα του χρόνου. Άλλος με πώληση, άλλος με λύση συμβολέου, άλλος με κάτι άλλο μπορεί να προκύψει μέσα μεταγραφές και μπορεί να βρεθεί τρόπος να πάει αλλού. Πράγματα τα οποία είναι πολλά. Έτσι. Και πράγματα που προφανώς και ο Ρέμπε, ο οποίος έχει αναλάβει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή, τα έχει υπόψη του. Πράγματα τα οποία προφανώς και τον απασχολούν, και πράγματα τα οποία προφανώς και ο ίδιος θα έχει ετοιμάσει τις εισηγήσεις του. Το έχουμε πει και με το Στέργιο ότι σπάνια σε ομάδες ο αθλητικός διευθυντής πια έχει τόσα πράγματα πάνω του που παίρνει όλες τις αποφάσεις για όλα. Και στη λογική που ξέρουμε στον ΠΑΟΚ, προφανώς και ο Ρέμπε θα έχει τις εισηγήσεις του και οι αποφάσεις θα παρθούν στο ανώτατο επίπεδο. Μιλάω δηλαδή σε επίπεδο Γιώργου και Ιβάν Σαββίδη. Ας κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα.
για το πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα θέματα. Νομίζω ότι σταδιακά θα αρχίσουμε να βλέπουμε διάφορες εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Φυσικά έχουμε να αναφερθούμε και σήμερα στα του μπάσκετ, που έχει κινητικότητα, όπως είχαμε προαναγγείλει από χθες. Σήμερα, εκτός από πρόπτου, θα ήταν η μέρα της ανακοίνωσης του Νόντα Παπαντονίου, όπερ και εγένετο. Ο Νόντας ουσιαστικά από χθες είχε υπογράψει και συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ για 2 χρόνια συμφωνία, όπως είχαμε πει. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, στη λογική ότι ο ΠΑΟΚ προσπαθεί όσο μπορεί να μην είναι στην κατάσταση που ήταν φέτος το καλοκαίρι, το επόμενο καλοκαίρι, δηλαδή να μπορέσει να δημιουργήσει ένα ρόστερ ή τέλος πάντων ένα ρόστερ το οποίο να μπορεί να το υπολογίσει για την επόμενη σεζόν. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να κάνει συμφωνίες 3 και 4 χρόνων. Νομίζω διάφορες ομάδες δεν μπορούν να κάνουν συμφωνίες 3 και 4 χρόνων, όχι μόνο ο ΠΑΟΚ. Αλλά το ψάχνει, το παλεύει, το θέλει αυτό το πράγμα. Ο Παπαντονίου λοιπόν είναι η δεύτερη προσθήκη, η τρίτη ανακοίνωση στις 2 τελευταίες μέρες, γιατί έχει προηγηθεί και η μεταγραφή του Γκρίφιν αλλά και η παραμονή του Βαγγέλη Μαργαρίτη. Θα δούμε από εδώ και πέρα ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι χαλαρό όσον αφορά αυτό το κομμάτι, εκτός απροόπτου. Θα αναφερθούμε και λίγο στην περίπτωση Κακλαμανάκη που έχουμε αναφερθεί και μέσα από το ΠΑΟΚ 24, το διαδικτυακό. Να δούμε εδώ τι συμβαίνει ακριβώς εκεί. Και προφανώς υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα αυτή του Γκρίφιν, που δεν είχε διαρρεύσει και πολύ, που έχουν να κάνουν και με την ξένη αγορά. Γενικά και το μπάσκετ που προχώρησε στις πρώτες του προσθήκες και στις πρώτες ανακοινώσεις είναι στη διαδικασία οριστικών αποφάσεων. Έτσι, προτάσεις έχει κάνει, περιμένει απαντήσεις, θέλει να ξεκινήσει γύρω στις 10 Αυγούστου, οπότε είμαστε σε ένα τελικό στάδιο. Λοιπόν, θα πούμε αρκετά στην πορεία. Μαζί μας φυσικά είναι η Στοίχημαν. Στο στοίχημαν.gr έχετε καθημερινά live καζίνο, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου και αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά, το σερί application στο στοίχημαν.gr έχει επιστρέψει μετά τη μεγάλη επιτυχία του κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ της Ρωσίας. Το πολύ αγαπημένο παιχνίδι με έπαθλο 100.000 ευρώ. Κάθε μήνα κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο σερί για να κερδίσετε 100.000 ευρώ. Εκτός από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Το σερί application φυσικά είναι διαθέσιμο σε iOS και Android και βέβαια ολοκληρωμένο προϊόν από το στοίχημαν.gr, cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service, κάθε μέρα πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μαζί μας επίσης είναι και το GDAP Ευκαρπίας. Μιλάμε για κάτι καινούριο, μιλάμε για κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας, ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, οικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972 230-121 τηλέφωνο επικοινωνίας. Θα πάμε τώρα στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πούμε περισσότερα και για τα του ποδοσφαίρου σε πρώτη φάση και για τα του μπάσκετ σε δεύτερη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε πάω 24 στο αθλητικό λίμπερο 107,4. Νίκος Μισχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Σε λίγο θα έχουμε κουβέντα και με τον Στέριο τον Αναστασιάδη για ό,τι έχει να κάνει με το ρεπορτάζ και όχι μόνο. Σήμερα γενικά, στα γύρω-γύρω, πέρα από τον ΠΑΟΚ, ήρεμα τα βλέπω τα πράγματα. Πολύ κουβέντα και ανάλυση και για την επιστροφή του Λούκα στον Ολυμπιακό. Αναμενόμενο. Αναμενόμενη και η επιστροφή. Αναμενόμενη και όλη η κουβέντα γύρω από αυτήν. Είχε ενδιαφέρον το πώς ο μπασκετικός Ολυμπιακός κρατούσε έτσι τον κόσμο του και γενικότερα τον κόσμο του μπάσκετ έτσι σε αναμονή μέχρι να ανακοινώσει τον Σλούκα με διάφορα ενδιαφέροντα tweets. Είναι λίγο ένα δείγμα της νέας εποχής που ζούμε, έτσι με λίγο ειρωνία,
και με λίγο έτσι, διαφορετικό ύφος τέλος πάντων. Οκ. Okay. Έτσι είναι. Οι καιροί αλλάζουν και γυρνάνε. Τι να κάνουμε. Όταν κάποιος είναι στα κάτω του, μετά από λίγο καιρό μπορεί να είναι στα πάνω του. Και το αντίστοιχο. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ πέρσι έβγαλε ένα ντοκιμαντέρ με αφορμή το Double και φέτος θα βγάλει ένα άλλο σε 4 επεισόδια για τη σεζόν την οποία δεν πήρε τίποτα. 4 επεισόδια, Αστέριο, φτάνουνε. Καλά είναι. Φτάνουνε. Αν είναι ωραία. Φτάνουνε, λες, ε. Φτάνουνε. Εντάξει, δεν θα γυρίσουμε και την αστεία. Ούτε τη Σάντα Μπάρμπαρα. Εντάξει. Ναι. Τάχι, να σου πω κάτι. Δεν είναι, όμως, δεν είναι πολύ ωραίο ότι πέρσι που πάω κατέξε Double το πρώτο της ιστορίας του είχε ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ όντως που ήταν περίπου στο 2ωρο, ε. Καλά, δεν θυμάμαι. Ναι. Και λίγο παρακάτω νομίζω. Που ήταν όντως πολύ ωραίο. Δηλαδή, πραγματικά το παρακολουθούσα από την αρχή μέχρι το τέλος με μεγάλο ενδιαφέρον. Και τώρα, που είναι μια χρονιά που. Εντάξει, ρε παιδί μου, δεν πήρε τίποτα και όλα αυτά. Έχει 4 επεισόδια. 50 λες να είναι. Και το φετινό ωραίο θα είναι. Σίγουρα θα είναι ωραίο. Σίγουρα θα είναι ωραίο. Θα έχει το ενδιαφέρον του, εντάξει. Είναι αυτό το που έλεγες. Βιντεάκι που κυκλοφόρησε σήμερα. Το βιντεάκι που κυκλοφόρησε σήμερα, έτσι σαν teaser, αυτά τα 2,5 λεπτά, είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή, σου κεντρίζει το ενδιαφέρον. Θα το δούμε και αυτό. Εντάξει. Ωραίο θα είναι, ξαναλέω, είμαι σίγουρος. Όλα καλά. Πήρε κανένα παίκτη ομάδα μπάσκετ σήμερα. Χάσαμε τίποτα. Νόντα Βοτανίου, ρε φίλε. Νόντα. Πέρα από τον Νόντα, νόντα είναι πρωινός. Εντάξει. Δεν έχει κάτι... Όχι, δεν έχει κάτι, κάτι άλλο δεν έχω. Κοίταξε, όπως σου είπα, έτσι, η ΚΑΕ έχει ανακοινώσει 3 παίκτες σε 2 μέρες. Εντάξει, να τα βλέπουν αυτά κάποιοι άλλοι. Το έλεγα το μεσημέρι και στο Χρήσανθο, μου άρεσε κάποιο σχόλιο φίλου του ΠΑΟ κάπου και το κρατάω, ότι μυρίζουν μέρες 92, Νίκο, με αυτά που θα γίνουν στο μπάσκετ. Και ο λαός θα χορεύει όπως θα κάνει. Και ο κόσμος, τι να το κάνει, θα χορεύει, το εσκετάζει λίγο. Λοιπόν, τις κινήσεις νομίζω ότι είναι σωστές. Okay. Σε αυτή τη τέτοια την πορεία είναι, α δούμε, στην πορεία. Αν και μεταξύ μας, Νίκο, όταν ξένοι τόσοι πολύ, ουσιαστικά εξαρτάται από την προσαρμογή και την ποιότητα των ξένων σου, η πορεία σου. Ναι, ρε, εσύ και είναι... Δηλαδή τώρα, εντάξει, δεν υπάρχουν Έλληνες όπως ο Σλούκας να αλλάξουν το momentum μιας ομάδας. Και επίσης, όταν οι ομάδες κάθε χρόνο αλλάζουν, δηλαδή όταν τελειώνεις μια χρονιά και την επόμενη ξεκινάς με 10 καινούριους 11, μέχρι όλοι αυτοί να βρεθούν, να καταλάβουν τι παίζουν, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος και όλα αυτά, έχουν μια απόσταση. Εντάξει, όλα θα κρυθούν ουσιαστικά από τα λίγα που ξέρω, από την ποιότητα και ξαναλέω την προσαρμοστικότητα των ξένων, των Αμερικανών μάλλον. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Εκεί ξεχωρίζει μια ομάδα αν είναι καλή, μέτρια ή κακή. Κοίτα, ο πρώτος ξένος που ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ, εντάξει, είναι παίκτης που και εικόνα έχει από είναι Ελλάδα. Καλός, είναι καλός. Και καλό επίπεδο έχει. Εντάξει, ναι. Θα τον δούμε. Τον δούμε. Τέλος πάντων. Ωραία. Τι άλλο να πούμε για τον μπάσκετ. Τι ψάχνει η ομάδα, για να κάνουμε μια κουβέντα. Πού κινείται. Κοίταξε, ψάχνει ψηλούς ξένους, δύο θα πω εγώ. Έναν ακόμα Έλληνα στη front line. Δεν ξέρω αν θα είναι ο Κακλαμανάκης. Το βλέπω λίγο να στραβώνει αυτό. Έχει κάτι επιλογές η αγορά, οκ. Okay. Ωραία. Στον Άσο έκλεισε. Με Γκρίφιν και Νόντα. Είναι κομπλέ. Δεν ξέρω αν θα προκύψει τίποτα άλλο εκεί. Ωραία. Θα πάμε φέτος θα σου πω, στο Λαζιδέκα. Βασιλιάδη Ζάρα. Βασιλιάδη Ζάρα θα σου πω εγώ. Βασιλιάδη δύσκολο χαρά. Δύσκολο το πρώτο. Δύσκολο. Δεν το αποκλείω, αλλά δύσκολο. Ωραία. Ναι. Ζάρας ελεύθερος στην αγορά. Ξέρεις τι παίρνεις. Εντάξει. Και στο 3 μετά πάλι Αμερικανό. Και σίγουρα έναν ακόμα. Τώρα τι θα δούμε. Φέτος δεν έχει Las Vegas. Όχι, ρε φίλε, έχουν κοπεί αυτά τα. Καταρχάς δεν ξέρω αν έχει καν Las Vegas γενικότερα Summer League, όπως γίνονται τα πράγματα. Α, ναι. Πολεμάνε το Summer League. Λοιπόν, ας αφήσουμε τον μπάσκετ. Το NBA ρε φίλε ξεκινάει 30 του μήνα τώρα και θα τελειώσει Οκτώβριο και είναι όλοι μαντρωμένοι στο Ορλάντο Στέργιο. Στη φούσκα. Οι κομμένοι πότε θα προκύψουν για να πάρει ο Πάκου 2-3 έτσι βαρβάτους. Α, καλά. Ζήσε Μάη μου. Όχι, άστο. Ωραία. Δύσκολα. Ωραία. Τι να πούμε για ποδόσφαιρο, Στέργιο, είδες. Να, από μόνο τα βλέπεις. Είναι αυτό που λέγαμε, Νίκο, χθες θα κάναμε την ίδια κουβέντα. Μάλλον όλα εκεί συνηγορούν ότι η παρουσία του Ιβάν Σαββίδη θα ναι, ρε φίλε. Αποτελέσει τον καταλήτη τι τώρα. Για να δρομολογηθούν
Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εγώ δεν σου λέω ότι θα έρθει και θα ανακοινωθούν τρεις παίκτες και δυο ανανεώσεις συμβολέων και δεν ξέρω τι άλλο. Αλλά σίγουρα με το που θα έρθει θα έχουμε διάφορες εξελίξεις, ρε φίλε. Είναι δεδομένο. Σίγουρα με το που έρθει, αυτό φαντάζομαι ότι θα γίνει, θα ξεκαθαρίσει η Βιερίνη και η Μαουρίσιο. Ναι, ναι. Όπως επίσης σε αυτό, δεν το λέμε μόνο με αφορμή μια πιθανή άφηξη του Ιβάν Σαββίδη, το γεγονός ότι η σεζόν ολοκληρώθηκε 19 Ιουλίου και προφανώς 19 Ιουλίου βράδυ και 20 Ιουλίου πρωί όλοι έφυγαν για να πάνε διακοπές, εντάξει, δεν είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Έτσι, είναι φυσιολογικό. Βέβαια, και μέσα αυτούς βάζω φυσικά και το Βιερίνη και το Μαουρίσιο που θεωρητικά είναι θέματα που μπορεί να έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα. Ναι. Πάντως έχουμε θίξει λίγο πολλές φορές το θέμα μαζί. Να μην διαβάζει ο κόσμος δεξιά και αριστερά και τρελαίνεται. Και σήμερα είχαμε τοποθέτηση Γιώργου Σαββίδη, εντάξει. Ναι, ναι. Κοίτα, αυτό το οποίο είπα και εγώ στο ξεκίνημα. Και... Ναι, mm-hmm. πες. Και βάζει τα πράγματα στη θέση τους. Δηλαδή, εχθές τα λέγαμε κιόλας, όχι πριν από δύο μήνες, ότι να μην τρελαίνει το κόσμος. Ναι. Δεξιά και αριστερά διαβάζει και ψάχνεται και όχι αυτός και τα λοιπά. Εντάξει, είναι περίοδος που τα σενάρια, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, υπήρξε ένα σενάριο για έναν 20χρονο της Μονακό που βγήκε από ένα λογαριασμό με λίγους ακολούθους, αμφιβόλου έτσι εγκυρότητας. Θα βγουν πολλά, εντάξει. Mm-hmm. Το θέμα είναι τι επιλογές θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Αλλά το μήνυμα του Γιώργου Σαββίδη, ξαναλέω, δίνει ένα σίγμα σε αυτό που λέγαμε και χθες και προχθές. Να μην τρελαίνει το κόσμο. Και να μην παίρνει Δημητρητής οτιδήποτε γράφει. Έχουμε δει, ρε φίλε, εντάξει, είναι αυτό πλέον η οικογένεια Σαββίδη στον ΠΑΟΚ 8 χρόνια. Εντάξει. Έχουμε εικόνα. Συνήθως οι περιπτώσεις οι οποίες κλείνουν και ανακοινώνονται διαραίουν όταν είναι ένα βήμα πριν την υπογραφή. Δηλαδή, συνήθως, πολύ σπάνιο ναι, όλα αυτά τα χρόνια έχει γραφτεί ένα όνομα το οποίο ανακοινώθηκε, ξέρω εγώ, μετά από 15 μέρες. Τις περισσότερες φορές όταν διαραίει ένα όνομα παίκτη, την επομένη, την ίδια μέρα, εντάξει, σε μια-δυο μέρες, ανακοινώνεται. Δηλαδή, ναι, αλλά είναι... Περίδι, θυμάμαι, είχε καιρό ναι, του Βέρμπλουμ επίσης σε ερνόταν. Λιγότερες αυτές οι περιπτώσεις. Ναι, ναι. Ναι, όντως. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, εντάξει, εχθές μιλούσαμε επίσης για τιμωτοφύλακες, Νίκο. Mm-hmm. Με αφορμή το σενάριο για τιμωτοφύλακα πήρε θέση ο Γιώργος Σαββίδης. Ναι. Και για μένα καλώς πήρε, εντάξει. Mm-hmm. Δηλαδή, καμιά φορά, ας πούμε, μία λέξη από τον Γιώργο σταματάει πολλές κουβέντες. Ναι, γιατί αυτό είναι αυτός που ξέρει καλύτερα από το άλλες φορές, μία λέξη ξεκινάει πολλές άλλες, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις όντως, ναι, σταματάει επειδή κουβέντες. Πολλά θέματα σέρνονται γενικότερα. Mm-hmm. Θα ήταν καλό, καλά αν μπορούσε και συνέντευξη τύπου ακόμα καλύτερα. Ή τέλος πάντων ακόμα και μέσω μηνυμάτων να δώσει στον κόσμο 2-3 στίγματα για να μην πολλά θέματα ξαναλέω σέρνονται και ταλαιπωρούν και την ομάδα και τον κόσμο και γενικότερα τον οργανισμό. Τέλος πάντων, mm-hmm. όταν ο ΠΑΟΚ έχει Πασχαλάκη, Ζίφκοβιτς με συμβόλαια, Ρέι με συμβόλαιο, και τους νεαρούς, τον Παπαδόπουλο και τον Μελίσσα που εντάξει δεν είναι τόσο νεαρός, στα 25 του, 26. Και δεν μπορεί να ανοίξει κουβέντα για τερματοφύλακα. Γιατί ναι. δεν είναι κάποιος από τους Πασχαλάκη, Ζήφκο, Πετζηρέη σε μια διαδικασία προχωρημένου ενδιαφέροντος και είναι θέμα ημερών να πάει κάποιος από αυτούς σε μια άλλη ομάδα. Άρα πώς μπορεί ο ΠΑΟΚ να κοιτάει τερματοφύλακα. Ναι. Okay. Mm-hmm. Θα υπάρχουν και άλλα σενάρια. Είναι η περίοδος που ευδοκιμούνε τα μεταγραφικά, αλλά καλό θα είναι ο κόσμος να είναι μαζεμένος. Και είναι τέτοια η κατάσταση στο φετινό καλοκαίρι που πριν που σκεφτόμουν ότι αν βάλουμε κάτω το ρόστερ της ομάδας που είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, χωρίς το Βιερίνη και το Μαουρίσιο που έχουν τελειώσει τη συμβολιά τους, ακόμα και αυτούς απ' έξω, ναι. Για πόσους από αυτούς μπορείς να βάλεις το χέρι στη φωτιά ότι στη σέντρα του πρωταθλήματος, ξέρω εγώ, ή μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου θα είναι στην ομάδα. Πολύ λίγοι. Δηλαδή να πεις, αυτός μπαίνει σίγουρα, 100%. Όχι να σου πω κάτι, ας το αντιστρέψουμε λίγο και να σου πω εγώ, πες μου έναν που θα φύγει σίγουρα στο επόμενο δεκαήμερο. Αντίστοιχα αυτό, σωστά. Σίγουρα. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Δεν μπορώ να βρω έναν που θα έβαζα εγώ στοίχημα ότι δεν θα είναι μάλλον στην πρώτη συγκέντρωση. Ναι. Okay. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να θέλει να μειώσει πολλά συμβόλαια, αλλά να ξεφορτωθεί, αλλά
Δεν είναι σύντομα τα πράγματα, εντάξει. Και τα έχουμε αναλύσει ναι. πολλάκες και μελετομέρειες. Άρα λοιπόν, mm-hmm. επιστρέφουμε εκεί από αυτό που λέγαμε, ότι ο ΠΑΟΚ λίγο πολύ με την ίδια ομάδα θα κληθεί να τσεκάρει φέτος ένα εισιτήριο για ομίλους της Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Καλό, κακό. Σίγουρα. Τώρα που μιλάμε, δεν φαίνεται πολύ καλό. Μπορεί στην πορεία να προκύψουν άλλα και να διορθωθούν τα κακό σκήμενα. Mm-hmm. Εντάξει, είναι πάντα αυτό που λέω, Νίκο, ότι προτιμώ εγώ μια κίνηση να γίνει καθυστερημένα, παρά να γίνει υπό την πίεση του χρόνου και να φορτωθεί ο ΠΑΟΚ άλλο ένα μεγάλο συμβόλαιο, να φορτωθεί ακόμα ένα παίκτη μια γωνία 2-3 ετών. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τα αποφύγει όλα αυτά. Δεν έχει και πολλά περιθώρια για να το κάνει. Ναι. Εντάξει, δηλαδή οι λύσεις τελευταίας στιγμής συνήθως δεν οδηγούν σε καλό. Συνήθως. Όχι, δηλαδή να πάρεις φέτος... επιτυχημένες μεταγραφές πλην Βιερίνια mm-hmm. και άντε μια-δυο ακόμα, όλες οι υπόλοιπες της τελευταίας ημέρας δεν. Ναι. Εντάξει, δηλαδή τελευταία ημέρα συνήθως μπορεί να πάρεις κάτι σε ολίσε, σε κου. Ωραία, φίλε, τι κάνεις. Δεν θα πάρεις κάτι. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι τελευταία μέρα, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει και χρόνια, ο Σεκού Ολύση. Ναι. Εντάξει. Σεκού Ολύση. Είναι το Σεκού Ολύση. Μεγάλο που λένε. Νταλιάν Γιφάνγκ βλέπω τελευταίο ομάδα του 2016. Εδώ. Τώρα στη Wikipedia, τώρα δεν νομίζω. Πρέπει να είναι ναι. καμπαλού. Ναι. Μάλιστα. Εγώ χθες διάβαζα, δεν είναι το μάτς, Ουντινέζη Γιουβέντους που κρίθηκε με γκολ του Φουφανά. Νομίζω δεν είναι ο Αμπουμπάκα Φοφανά, είμαι σίγουρος, ναι, εντάξει. Προφανώς και όχι. Ναι, έχουν περάσει. Και Ουντινέζη και Γιουβέντους. Ναι. Και Φοφανά και Σκαρτίνα, ο οποίος είχε μια εκπληκτική φωτογράφηση στο περιοδικό του ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Χωρίς πουκάμισο, με πουκάμισο, εντάξει, έφερε την ιταλική άβρα. Ήταν εκείνη η περίοδο με τον Σέρτζιο Βάτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από δύο μέρες, δεν θυμάμαι. Ναι. Τέλος πάντων, ωραία χρόνια που συνοψίζονται σε κουβέντες παοξίδων ερεγούμενος όπως χρειάζεται. Καλά. Είναι μια τάκα. Εντάξει. Κάπου την είδα, δεν το είδα να έχει γίνει και μπλουζάκι, φίλε. Ναι, και εγώ το είδα κάπου. Το έχει κάνει ένας φίλος, ναι, κάπου το πήρε και με το μάτι μου αυτές τις μέρες. Σε μια παραλία κάπου το είδα, ναι. Ναι, ναι, ναι. Στεριό, στο κομμάτι το μεταγραφικό, χθες είπαμε κάποια πράγματα, δηλαδή για το που, τι σκεπτικό έχει ο ΠΑΟΚ, ωραία. Το τι θα κάνει, οκ, okay, θα φανεί στην πορεία. Τι θα του κάτσει από όλα αυτά, τα οποία έχει σκέψει. Κοιτάει μόνο στη ξένη αγορά, δηλαδή μπορεί να έχει κάποιες περιπτώσεις από Ελλάδα που μπορεί να τον ενδιαφέρουν. Κοίταξε, νομίζω ότι μπορεί. Mm-hmm. Νομίζω ότι κάλεσα, αλλά νομίζω η βάση θα αποτελέσει το εξωτερικό, Νίκο. Ναι. Το δεν ξέρω αν θα προκύψει κάτι τόσο πολύ ενδιαφέρον από την Ελλάδα. Που περιπτώσει που βρισκόταν που μένουν ελεύθεροι. Τύπου, ας πούμε, ρε παιδί μου, Μιχάη, ας πούμε. Ένα τέτοιο, κάτι τέτοιο ανάλογο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όχι, κυκλοφορούν διάφορα σενάρια, αλλά για κάτι από Ελλάδα δεν έχει ακουστεί. Εντάξει, Ελλάδα πολύ έπαιξε. Δημοσίευμα το σενάριο Ινσούα. Μέχρι τώρα. Του Ινσούα έπαιξε πολύ στους περασμένους μήνες. Οκ. Εντάξει. Ναι, νομίζω ότι από το εξωτερικό θα επιλέξει ο ΠΑΟΚ και θα είναι προσαρμοσμένες οι κινήσεις του στο πνεύμα των ημερών και γενικότερα στο πόσο πιεσμένος είναι ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή, δεν θα δούμε αγορά ποδοσφαιριστή με 3-4 εκατομμύρια ή και 2-2,5. Ναι. Θα καταφύγει νομίζω ο ΠΑΟΚ και είναι και ελεύθερος. Εγώ αμφιβάλλω αν θα δούμε γενικότερα αγορά ποδοσφαιριστή. Δεν είναι απιθανό να μην δούμε καμία. Και αν υπάρξει μία θα ένιξε στο ποσό, τι να σου πω τώρα, 300.000, 500, 600 από κάποια β' αγορά και όχι από κάποια έτσι αγορά, το πάνω σε αυτό βέβαια βάζω σε παρένθεση το Μίσιτς, έτσι, που είναι άλλη κατάσταση, άλλη συμφωνία, άλλο καιρό, άλλη κατάσταση εντελώς. Όχι, όχι, κινήσεις, κοίταξε, το να έρθει κάποιος δανεικός με οψιόν αγορά είναι άλλη ιστορία, εντάξει. Αλλά αγορά το φετινό καλοκαίρι με... 2, 2,5, 3, 4, δεν υπάρχει περίπτωση. Mm-hmm. Εκτός αν δημιουργήσει ο ΠΑΟΚ απόθεμα από τις πωλήσεις του, που πολύ αμφιβάλλω, δηλαδή πουλήσει και τον Γιαννούλη και τον Λιμνιό και τον Άκπομ και μαζί έπισε εγώ από τους τρεις, τι να σου πω τώρα, 10 εκατομμύρια, 12, 13
και σμπρώξει τα 3-4 πάλι πίσω στην αγορά. Χλωμό το κόβω και αυτό. Εντάξει, καταγράφουμε τα σενάρια, αλλά εγώ πάντα ήμουν επιφυλακτικός, ειδικά αυτό το καλοκαίρι. Γιατί Νίκο, εντάξει, έχουμε μάθει και το ρόλο των manager στην πιάτσα, εντάξει. Δεν μπήκαμε χθες στο χώρο. Ναι. Είναι μια περίοδος που καθένας θέλει να κάνει τη δουλειά για τον πελάτη. Άρα λοιπόν να κρατάει ο κόσμος μικρό καλάθι, είτε για τα δημοσιεύματα που αφορούν παίκτες που θα έρθουν, είτε παίκτες που θα αποχωρήσουν. Mm-hmm. Από ό,τι μου φαίνεται, Νίκο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις επόμενες μέρες θα είναι ποιοι νεαροί θα είναι στο πρώτο προσκλητήριο. Εκεί μου φαίνεται θα στραφούμε. Είναι πολύ, Ή πιθανή. Κοίταξε, είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Είναι ο Λίρατζης, δεξιός οπισθοφύλακας, που δεν θα μου έκανε εμένα άσχημο να μείνει στην ομάδα και να αποχωρήσει ένας εκ των Μάτος και Ροντρίγκο Σουάρες. Εντάξει, πρέπει σιγά σιγά λίγο να αφήσουμε όλοι μας την ξενομανία και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, όχι, είδαμε κάποια πράγματα από τον Ροντρίγκο Σουάρες στα play-off κυρίως. Νίκο, μεταξύ μας τώρα δεν νομίζω ότι ο Λίρατζης θα έδινε λιγότερα. Εντάξει, επειδή έχω καλή εικόνα για τον Λίρατζη, τον έχω δει σε πάρα πολλά παιχνίδια, όχι μόνο στο Βόλο φέτος, γενικότερα στην K19, στην K17, νομίζω ότι μπορεί να σταθεί επάξη. Ένας είναι ο Λίρατζης, ναι. Ο Διαμαντής θα είναι ένας, υποψήφιος. Mm-hmm. Καλή χρονιά με το Βόλο, πήρε εμπειρίες σαν στόπερ. Ο Μπαλογιάννης και αυτός στο Βόλο εκ των πραγμάτων είναι υποψήφιος. Ο Τσιγκάρας νομίζω θα είναι σίγουρο, ο Μιχαηλίδης, ο Τζόλης και μάλλον και ο Κούτσιας, ο 16χρονος. Ναι. Τώρα θα προκύψει κάποιος άλλος, μπορεί να προκύψει και σε συνεννόηση με τον Παύλο Καρσία, γιατί και η K19 έχει πολλά παιδιά που μπορούν να πάρουν μέρος στην προετοιμασία της πρώτης ομάδας, σε πρώτη φάση. Το καλό με αυτά τα παιδιά, και αφήνω έξω τον Τζόλη και τον Μιχαηλίδη και τον Τσιγκάρα, που ήταν με την ομάδα φέτος και οι δύο πρώτοι πήραν και πολύ χρόνο στα play-off, είναι, ρε φίλε, ότι εμένα τουλάχιστον μου δίνουν την εντύπωση ότι είναι παιδιά τα οποία, αν μείνουν, είναι έτοιμοι παίκτες. Δηλαδή, δεν έχεις να περιμένεις, δηλαδή, πώς να σου πω, κάποιον παίκτη θα πρέπει να πάρει παιχνίδια, να τον δεις πώς είναι και όλα αυτά. Δηλαδή, πιστεύω ότι σχεδόν όλοι αυτοί είναι αρή. Ναι, ναι, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, ναι, ο Μιχαηλίδης, ρε παιδί μου, είναι ο τελευταίος που μπήκε από τους μικρούς στην ομάδα. Αν κάποιος δεν σου έλεγε ότι αυτός είναι, ξέρω εγώ, 19 χρονών και τον έλεγες ξαφνικά, θα έλεγες, OK, ένα κανονικό στόπερ. Και ενδιαφέρον παίχτης, γιατί έχει αριστερό πόδι, στόπερ, χτυπήματα, ξέρω εγώ, με την μπάλα και όλα αυτά. Και νομίζω ότι κάτι ανάλογο, ή λιγότερο ή περισσότερο, ισχύει για τους περισσότερους τους νεαρούς που είναι κοντά γύρω στην πρώτη ομάδα. Κοίταξε, τα παιδιά αυτά παίρνουν μια επιθετική παιδεία γενικότερα από πολύ μικρή ηλικία. Εντάξει, βοηθάει πολύ την ανάπτυξή τους, ότι την ποδοσφαιρική ανάπτυξη. Ότι από μικρά συμμετέχουν σε τουρνουά με μεγαθύρια του Ευρωπαϊκού Ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Είναι μέσα στον πρωταθλητισμό, έχουν προπονητές, υπάρχει εξέλιξη. Υπάρχουν και παίκτες που το ταλέντο τους είναι πάνω από το μέσο όρο. Όπως είναι ο Μιχαηλίδης, όπως είναι ο Τζόλης, όπως είναι και ο Κούτσιας. Αλλά χρειάζονται παιχνίδια, εντάξει. Mm-hmm. Καταλαβαίνω πως το λες, αλλά οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές στον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Υπάρχει και η πίεση που μπορεί κάποιος νεαρός να μην την αντέξει. Αλλιώς είναι να παίζεις mm-hmm. στη μεσημβρία, Κυριακή, μεσημέρι με τον Ολυμπιακό, με συνομήλικους, και αλλιώς είναι να παίζεις στην Τούμπα κατάμεση και να πρέπει να πάρεις μια πρόκριση να προχωρήσεις εγώ στα play-off του Champions League. Είναι η μέρα με τη νύχτα. Απλώς εκ των υστέρων να δούμε κάποια πράγματα. Περάσαν παίκτες από τον ΠΑΟΚ που πραγματικά κόψανε το δρόμο από πολλούς ποδοσφαιριστές. Γιατί έχω ξαναπεί ότι κανείς από τους παίκτες που έχει φύγει από τον ΠΑΟΚ, Νίκο, δεν έχει εκθέσει τον ΠΑΟΚ. Και να μιλάμε, ο Τάδε που παίζει εκεί, το θαυμάζουμε, και ο ΠΑΟΚ τι έκανε και τον έχασε. Ακόμα δεν υπάρχει κάποιος. Mm. Αλλά πρέπει να δούμε και το που έχουν πάει και τα παιδιά, εντάξει. Αν πας σε ΒΓ Εθνική, αν πας στη Σλοβακία, ξέρω εγώ, στη Μωράφη ή στη Μιχαλόπτσε, δύσκολα θα έχεις εξέλιξη. Πρέπει να είσαι πάρα πολύ αποφασισμένος για να πας κάπου δανεικό στη ΒΓ Εθνική και να επιστρέψεις έτοιμος. Όπως είναι ενδεχομένως έτοιμος να αξίζει μια ευκαιρία και ο Χατζηστραβός. Το που λένε του Σταύρου, ναι, που έχει απόλυτο δίκιο. Mm-hmm. Γιατί πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που για την ηλικία του κάνει απίστευτα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά είναι όλα, ναι, είναι πολύ σχετικά όλα, Νίκο.
πρέπει ο ΠΑΟΚ να δημιουργήσει και πάλι, αυτό είναι το δύσκολο το στοίχημα, να δημιουργήσει και πάλι μια ομάδα που θα αρνείται να χάσει, μια ομάδα που θα γυαλίζει το μάτι της, για να μπορούν να εμβολιαστούν και τα νεαρά παιδιά μέσα. Αν μπουν τα παιδιά σε μια ομάδα προβληματική, δεν θα είναι η εξέλιξη τους ίδια. Ναι. Αν μπουν σε μια ομάδα όπως είναι η περσινή, θα είναι η εξέλιξη τους πάρα πολύ πιο ομαλή και πάρα πολύ πιο γρήγορη. Δεν υπάρχει δυστυχώς κάποιο φως για β' ομάδες. Εντάξει, νομίζω ότι πραγματικά και ο ΠΑΟΚ το έχει ψηλοκαταλήψει το θέμα. Νομίζω ότι έχει εγκαταλειφθεί γενικότερα. Αλλά θα όλο ζήτημα. Θα ήταν πραγματικά εσωτερία και για τον ΠΑΟΚ, αλλά να το δούμε λίγο πιο εσωτερικά και για την Β' Εθνική. Δεν ξέρω πώς ασχολούνται με την Β' Εθνική. Νομίζω είναι σε πλήρη απαξίωση το πρωτάθλημα. Αλλά αν έπαιζε την οσποτοραδόξα δράμα σε ΠΑΟΚ Β', Σάββατο μεσημέρι στην Τούμπα, η Καπαλού, εγώ σου λέω, θα είχε 3.000 κόσμο 4. 5.000 κόσμο. Mm-hmm. Αλλά να μιλάμε για μια ομάδα αμυγός του ΠΑΟΚ, με προπονητή του ΠΑΟΚ, με παίκτες από τα ακαδημίες του ΠΑΟΚ, εντάξει, όπως είναι και στην Ισπανία και σε διάφορες άλλες χώρες, όπως είναι και στην Ολλανδία, όπως είναι και στη Γερμανία. Αλλά δεν, οι άνθρωποι που διαχειρίζονται τις τύχες ποδοσφαίρου, τι να περιμένεις από αυτούς. Όχι αυτούς που είναι τώρα και αυτούς που περάσαν και αυτούς που θα έρθουν. Δεν μπορούν να κάνουν ένα τελικό κυπέλλο. Δεν μπορούν να κάνουν ένα τελικό κυπέλλο σε άδειο γήπεδο με δύο ομάδες από την Αθήνα. Γιατί δεν είναι μια ομάδα Θεσσαλονίκη από την Αθήνα και να πούμε πάλι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να τρέχει κτλ. Είναι δύο ομάδες από την Αθήνα. Και δεν βγάζουν άκρη οι άνθρωποι. Ο ΠΑΟΚ ήταν κομπλεξικός όταν έκανε θέμα ότι πάλι θα κατέβαινε στην Αθήνα. Έτσι. Και γιατί κάνει θέμα ο ΠΑΟΚ και αυτό, και τώρα είναι δύο μάτια από την Αθήνα και δεν μπορούν να βρουν άκρη. Αλλά ο ΠΑΟΚ ήταν ο κομπλεξικός και ο ΠΑΟΚ άλλωσε τη μαγιά. Που ήθελε για τον κόσμο του να μην ταξιδεύεις πάλι 600 χιλιόμετρα πάνε και 600 γύρνα για να δουν την ομάδα τους. Άρα λοιπόν, να μην περιμένουμε β' ομάδες. Εντάξει, ετοιμάζεται από ό,τι καταλαβαίνω β' εθνική με δύο όμιλους των 16 ομάδων ο κάθε όμιλος. Πανηγύρι πάλι, Νίκο. Πες μου, σαν υπάρχουν 32 ομάδες που να μπορούν να συνθέσουν ένα πρωτάθλημα της προκοπής. Ζήτημα είναι υπάρχουν 16. Και όμιλοι και... Ζήτημα είναι 16. Οι σοβαρές ομάδες δηλαδή, ζήτημα είναι 16. Σοβαρές λέγοντας να έχουν ένα μεγαλομέτωχο που να μπορεί να δώσει και 20.000 αν χρειαστεί, ξέρω εγώ, αύριο το μεσημέρι. Αυτό μιλάω σοβαρές. Να έχουν κόσμο, να έχουν ένα γύρο της προκοπής. Εντάξει, βλέπουμε τα πρωταθλήματα ξένων χωρών, Β' Γ' Εθνική και πέφτουμε σε κατάθλιψη. Οκ, okay, αυτό είναι η χώρα, έτσι θα πορευτούμε. Τώρα οτιδήποτε άλλο, αλλά καταλαβαίνω για να το κλείσουμε και ο ΠΑΟΚ έχει αφήσει το θέμα των Β' ομάδων. Mm-hmm. Τι να κάνει μια λίγα ο ΠΑΟΚ μόνος του, για να παίξει Β' ομάδα, δεν γίνεται αυτό. Λίγο δύσκολο. Δεν. Δύσκολο. Εγώ αυτό αφουγκράζομαι ότι και ο ΠΑΟΚ το έχει ψηλοαφήσει το όλο θέμα. Και είναι κρίμα γιατί θα ήταν πραγματικά μια πολύ καλή λύση για τα πολλά παιδιά που έχει στις ακαδημίες του. Δηλαδή η φετινή K19 το πήρε αίτητη και η φετινή K19. Δεν είναι μόνο αυτή που είπαμε νωρίτερα. Είναι και άλλα παιδιά που αν δοκιμάζονταν σε ένα πρωτάθλημα ανταγωνιστικό, επαγγελματικό, μπορεί να είχαν άλλη εξέλιξη. Και να έχει ο ΠΑΟΚ μια τεράστια δεξαμενή για να καλύπτει τις θέσεις που ήθελε. Και να μην δίνει το κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια ευρώ ο μεγαλομέτοχος για τις ακαδημίες. Τέλος πάντων, στην όλη κατάσταση δείχνει αυτό που θα προκύπτει να είναι καλό, δηλαδή η εμπιστοσύνη του ΠΑΟΚ στα δικά του παιδιά. Γιατί Νίκο, αν δεν γίνει φέτος, δεν γίνει του χρόνου, εγώ το έχω ξαναπεί όσο και να ακούγεται έτσι λίγο ριζοσπαστικό, καλύτερα ο ΠΑΟΚ να κλείσει τις ακαδημίες του. Ή τέλος πάντων να μην δίνει τόσα χρήματα για τις ακαδημίες. Και τα χρήματα αυτά να δίνει τα μισά στο σκάουτινγκ. Και να έχει απλά ακαδημίες που okay, θα συμμετέχουν για τη χαρά του αθλήματος. Το να δίνεις κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια ευρώ για τις ακαδημίες και να μην εμπιστεύεσαι τα παιδιά αυτά που δείχνουν στην ηλικία τους ότι είναι top, δεν έχει λογική. Εντάξει, δεν έχει την παραμικρή λογική. Έστω και φέτος όμως δείχνει ο ΠΑΟΚ ότι αλλάζει πλεύση και νομίζω ότι μόνο κερδισμένος θα βγει από όλο αυτό. Αλλά ξαναλέω, χρειάζεται να δημιουργηθεί μια υγιής ομάδα που θα γυαλίζει το μάτι της. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βασιστεί στο Μιχαηλίδη, στο Τζόλι και στο Τζιγκάρα και σε 2-3 ακόμα και να βγάλουν αυτό το κάστρο με τη φωτιά. Αυτοί θα βοηθήσουν. Δεν θα σηκώσουν το βάρος της ομάδας. Ναι. Δεν γίνεται. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια ομάδα που θα θεματίσει το 5 και θα είναι όλοι ευχαριστημένοι.
και να πει έβγαλα και τρία όχι, παιδιά. υποτίθεται ότι θέλει να το κάνει όλο αυτό συνεχίζοντας να είναι σε διαδικασία πρωταθλητισμού. Ναι, άρα λοιπόν πρέπει να κάνει ο ΠΑΟΚ άριστες επιλογές στις κομβικές θέσεις που χρειάζεται παίχτες. Εντάξει, αφήνω έξω το κομμάτι της μείωσης του μπάτζετ και πώς θα απαλλαχθεί από κάποια συμβόλαια. Είναι θέμα, ένα άλλο θέμα. Αυτοί που θα μείνουν και θα έρθουν μέχρι τον Σεπτέμβριο πρέπει να είναι παίχτες πρώτης γραμμής, να ενσωματωθούν στο σύνολο, να αναβαθμίσουν τον ΠΑΟΚ. Και αν συμβεί αυτό, νομίζω ότι θα δούμε πολύ καλύτερο Μιχαλίδη και πολύ καλύτερο Τζόλι και Διαμαντή και Τσιγκάρα και Λίρατζι. Γιατί ξαναλέω, πρόκειται για παιδιά με πολύ ταλέντο και πολύ ποιότητα. Εντάξει. Ναι. Θα τα δούμε. Μάλιστα. Τις επόμενες μέρες. Ωραία. Ωραία, Αστέριο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλέ, φίλε και συνάδελφε. Να σε καλά. Επίσης, φίλε. Καλώς σου ακούσε όλους. Ευχαριστούμε για την ενημέρωση για την κουβέντα. Να σε καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Αστέριο Αναστασιάδη. Τραβήξαμε λίγο παραπάνω. Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε ό,τι υπάρχει μετά του μπάσκετ που έχει αρκετές εξελίξεις τελευταία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. ΠΑΟΚ 24 στον αθλητικό λίμπερο 107,4 μέχρι και τις 9. Νίκος Μοσχοβίτης πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε αρκετά για το του ποδοσφαίρου. Πάμε στο του μπάσκετ που τελευταία έχει διάφορες εξελίξεις. Σήμερα η μέρα της ανακοίνωσης της δεύτερης μεταγραφής. Τρίτη ανακοίνωση μαζί και με την παραμονή του Βαγγέλη Μαργαρίτη. Ο Νόντας Παπαντονίου ανακοινώθηκε από τον ΠΑΟΚ. Ο Νόντας Παπαντονίου επιστρέφει 2 χρόνια μετά, σχεδόν, μετά την πρώτη του θητεία. Αν μπορούμε να την πούμε πρώτη θητεία, εκείνη που έκανε λίγο μετά το ξεκίνημα τη σεζόν 18-19, τότε που ο ΠΑΟΚ είχε τον Γκος, είχε τραυματιστεί, έψαχνε ένα παίχτη για να καλύψει λίγο το κενό του ένα μήνα. Είχε έρθει ο Νόντας Παπαντονίου τότε, είχε παίξει και ελάχιστα κιόλας, είναι η αλήθεια. Αλλά είναι ένας παίκτης που τα τελευταία 2 χρόνια, βέβαια σε ομάδες όπως ο Πανιώνιος και η Λάρισα, okay, η Λάρισα πέστε μια καλή ομάδα. Ο Πανιώνιος, εντάξει, πέστε κάτι διαφορετικό, αλλά νομίζω ότι ο Παπαντονίου προέρχεται από τις 2 πιο γεμάτες σεζόν της καριέρας του, δηλαδή με καλά νούμερα, έτσι, το να παίρνεις ένα παίχτη για δεύτερο point guard Έλληνα, ο οποίος τα 2 τελευταία χρόνια είναι κοντά στους 11 πόντους μέσω όρο, ή μάλλον στους 11 πόντους μέσω όρο, και στις 4 με 5 assist, αντιλαμβάνεστε ότι τα νούμερα του είναι πολύ καλά. Εγώ έχω πει την άποψή μου για τους Έλληνες στη λογική ότι όσους περισσότερους έχεις, τόσο το καλύτερο για την ομάδα που θες να κάνεις, καθώς, εντάξει, όπως έχουν γίνει τα πράγματα, ξέρετε ότι οι Αμερικανοί είναι πολύ πολύ αναλώσιμοι. Οι Έλληνες είναι πολύ διαφορετικός ο τρόπος, τέλος πάντων, που μπορεί να μπαίνουν σε μια ομάδα. Ο Νότσο Παπαντονίου, για παράδειγμα, δεν χρειάζεται πολλά και πολλή εξήγηση για να καταλάβει το που έχει έρθει, το τι χρειάζεται να κάνει. Δεν χρειάζεται πολλή εξήγηση για να καταλάβει το πώς λειτουργούν εδώ τα πράγματα, παρότι είχε βρεθεί εδώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα, έτσι κι αλλιώς. Και νομίζω το ίδιο ισχύει και για διάφορους άλλους Έλληνες. Οπότε, με Γκρίφιν και Παπαντονίου, ο ΠΑΟ κλείνει στον Άσο, πολύ νωρίς, να πω την αλήθεια. Δεν νομίζω να ήταν κάτι και πολύ αναμενόμενο αυτό, δηλαδή 24 Ιουλίου ο ΠΑΟΚ να έχει κλείσει στον Άσο. Κινείται πλέον για τις επόμενες κινήσεις. Έχουμε ξαναναφερθεί και έχουμε πει ότι ο σχεδιασμός, τέλος πάντων, του ΠΑΟΚ είναι για 5 ξένους. Δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι σε αυτό το σχεδιασμό, σε αυτή τη σκέψη, σε αυτό το πλάνο. Προφανώς και σε πρώτη φάση θέλει να τελειώσει όσο θα δουν περισσότερες ελληνικές προσθήκες για να ξέρει ο Μέξας τι έχει από πλευράς χαρακτηριστικών, τι μπορεί να του λείπει για να το καλύψει από την Αμερικάνικη αγορά ή το αντίθετο, δηλαδή να προκύψει ένας Αμερικανός που να έχει τα χαρακτηριστικά που θέλεις, να τον βρεις τα λεφτά που θέλεις και αντίστοιχα μετά
στη θέση του να βρει από την ελληνική αγορά ένα παίχτη με άλλα χαρακτηριστικά για να υπάρχει η απαιτούμενη σύνθεση. Νομίζω ότι και η άλλη εβδομάδα θα έχει διάφορες ανακοινώσεις. Δεν ξέρω αν μία από αυτές θα είναι του Κακλαμανάκη. Έχει προκύψει ένα ζήτημα με τον Έλληνα Σέντερ. Ο Δημήτρης Κακλαμανάκης, ο οποίος έγινε γνωστός, ναι, ας το πούμε γνωστός, μέσα από το Λαύριο, που ήταν για 5 χρόνια. Πέρσι η ΑΕΚ τον πήρε από εκεί. Ο Κακλαμανάκης έφτασε στο σημείο ακόμα και να αγωνίζεται στην εθνική ομάδα. Η άποψή μου για τους Έλληνες σέντερ είναι συγκεκριμένη. Είναι ότι οι Έλληνες σέντερ, επειδή δεν υπάρχουν πολλοί με όμικρον γιώτα, γενικά δεν υπάρχει μεγάλη αυθονία, πολλές φορές να χρειάζεται να δώσει κάτι παραπάνω, να ζητάνε κάτι παραπάνω, γιατί ξέρουν ότι ναι, μεν οι ομάδες συνήθως πάνε για Αμερικανό σέντερ, αλλά δύσκολα θα πάρει σε 2 Αμερικανού σέντερ. Οπότε σε διάφορες περιπτώσεις Ελλήνων σέντερ μπορεί να χρειάζεται λίγο παραπάνω υπομονή, να τελειώσει λίγο το θέμα. Τώρα με τον Κακλαμανάκη, το γεγονός ότι μπορεί να υπήρχε μια απόσταση, το ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να ήθελε διετές συμβόλαιο και ο Κακλαμανάκης μονοετές, okay, είναι μια απόσταση η οποία δύσκολα μπορεί να χαλάσει ένα deal. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ τώρα και έτσι όπως είναι ο Κακλαμανάκης τώρα. Όμως να υπάρχει μια κουβέντα για 3 ευρώ, να προχωράμε με βάση την κουβέντα των 3 ευρώ και ξαφνικά όταν πάμε να το προχωρήσουμε περαιτέρω να πέφτει στο τραπέζι ότι εγώ θέλω 4 ευρώ παράδειγμα, αντιλαμβάνεστε ότι εδώ αλλάζει λίγο το δεδομένο. Γενικά έχουμε αναφερθεί και το προηγούμενο διάστημα, οι άνθρωποι που έχουν αναλάβει να τρέξουν το κομμάτι το διοικητικό, και μιλάω για τον Θανάση τον Χατζόπουλο, για τον Βασίλειο Τριλυράκη, τον Κώστα τον Μέξα, ο οποίος δεν είναι απλά ένας προπονητής ο οποίος λέει θέλω αυτούς, μιλήστε. Μιλάει αυτός με παίκτες και προσπαθεί να τους εξηγήσει το τι θέλει από αυτούς, εφόσον έρθουν, το project, το πλάνο όλο, το πώς λειτουργεί εδώ η κατάσταση πλέον στον ΠΑΟΚ με αυτό το καινούργιο διοικητικό σχήμα. Γενικά, επειδή πλέον με όσα έχουν γίνει μετά την πανδημία, ξέρετε, οι επιλογές για πολλούς παίκτες δεν είναι και πάρα πολλές. Δηλαδή, οι παίκτες που δεν είναι επίπεδου Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, ακόμα και ΑΕΚ, έχουν σαν επιλογή τον Προμηθέα, έχουν σαν επιλογή το Περιστέρι. Κάποιοι ήταν και σαν επιλογή τον Ηρακλή, που φέτος παίζει στην Ευρώπη και θα διεκδικήσει την παρουσία του σε ομίλους του Basketball Champions League, οπότε είναι ένα δέλεαρ αυτό. Και από εκεί και πέρα δεν είναι πάρα πολλές επιλογές τους. Δηλαδή, τελευταία γίνεται επιλογή ο ΠΑΟΚ. Γιατί έχει αρχίσει, όπως έχουμε ξαναπεί, να λειτουργεί normal. Το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ παράλληλα με την προσπάθεια που κάνει να δημιουργήσει ρόστερ έχει μιλήσει με όλη την πιάτσα. Και όταν λέω την πιάτσα εννοώ ατζέντιδες που εκπροσωπούν παίκτες και τους οποίους έχει οφειλές και προσπαθεί να διακανονίσει καταστάσεις, αυτό το πράγμα στην πιάτσα, όπως αντιλαμβάνεστε, ακούγεται θετικά. Το ότι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος μέχρι τώρα όλοι είχαν στο μυαλό τους ότι χρωστάει και δεν το τιμωρεί κανένας, με το που ξεκινάει μια καινούργια διοικητική προσπάθεια, παράλληλα με την προσπάθεια που κάνει να φτιάξει ομάδα, προσπαθεί να λύσει και διάφορα θέματα παλιότερα. Και για να το κάνει, όπως έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα, να μπει δηλαδή σε διαδικασία συζητήσεων για παλιότερες οφειλές, σημαίνει ότι έχει και κάποια πρώτα χρήματα να δώσει ή τέλος πάντων να φτάσει σε διακανονισμούς, να βάλει μια πρώτη δόση σε κάποιο χρονικό διάστημα, ξέρω εγώ 30 Αυγούστου για παράδειγμα, και να είναι σε θέση την πρώτη δόση να πληρώσει. Αυτό το πράγμα προφανώς και στην πιάτσα μέσα συζητιέται. Και επειδή ξαναλέω, δεν είναι πάρα πολλές επιλογές. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Χ. Κακλαμανάκης, που στα 25 του 26 του πήγε στην ΑΕΚ και κατάφερε να μπει σε μια διαδικασία να είναι και στην Εθνική Ομάδα των Παραθύρων, Έλληνα σέντερ, δεν νομίζω να μπει στη διαδικασία να πει ότι μετά την ΑΕΚ θα πάω στο Χαριλάο Τρικούπη, για παράδειγμα. Ομάδα η οποία ανέβηκε από την Α2, έκανε σήμερα την πρώτη μεταγραφή, πήρε έναν νεαρό που ήταν παλιότερα στην ΑΣΕΜΠΕ
Σενεγαλέζο σέντερ. Δηλαδή, οι επιλογές και για τον ΠΑΟΚ και για τους παίκτες δεν είναι και πάρα πολλές. Έτσι. Οπότε, το γεγονός ότι ένας παίκτης και η πιάτσα γενικά μπορεί να συζητήσει ότι «Α, ο ΠΑΟΚ πήρε τον Γκρίφιν». Άρα, έχει κάποια χρήματα να ρίξει. Οπότε, ας την πίσω κάτι παραπάνω. Δεν είναι κάτι που αρέσει και πολύ στους άνθρωπους του ΠΑΟΚ. Έτσι και είναι φυσιολογικό αυτό. Και το λέω με αφορμή την κουβέντα, διαπραγμάτευση, όπως θέλετε πείτε το, με τον Κακλαμανάκη. Το έχω ξαναπεί και το προηγούμενο διάστημα. Ο ΠΑΟΚ έχει συγκεκριμένο καλάθι να ψωνίσει από την ελληνική αγορά. Η ξένη αγορά είναι πολύ διαφορετική. Γιατί εκεί υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Άλλες σε βαλάντιο που δεν μπορείς να φτάσεις. Άλλες κοντά. Άλλες πιο χαμηλές οικονομικά. Εκεί υπάρχουν διάφορες επιλογές. Και είναι και λίγο θέμα timing. Πώς θα κάτσεις, πώς θα ψήσεις, πώς θα κάνεις, πώς θα ράνεις. Όπως έγινε με τον Γκρίφιν. Αλλά στην ελληνική αγορά συγκεκριμένες επιλογές. Και για τον ΠΑΟΚ αλλά και για τους παίκτες πλέον. Έτσι, είμαστε 24 Ιουλίου. Οι περισσότερες ομάδες που είναι σε αγωνιστική απραξία 5 μήνες, θέλουν να μαζευτούν εκεί, γύρω στις 10 Αυγούστου, οι περισσότερες. Οπότε μπαίνουμε σε ένα τελικό στάδιο που και οι προτάσεις που έχει καταθέσει ο ΠΑΟΚ και οι παίκτες που έχει καταθέσει πάνε μια απόφαση. Και μιλάω, λάθος το είπε για τις προτάσεις. Εννοώ οι παίκτες πρέπει να πάρουν τις αποφάσεις τους. Και δεν νομίζω ότι πολλοί από αυτούς έχουν και πάρα πολλές επιλογές. Έτσι. Νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα είναι ήρεμο με συσσαγωγικά όσον αφορά το κομμάτι των ανακοινώσεων. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε κάτι βέβαια. Και νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα προχωρήσουν και άλλες υποθέσεις από αυτές που τρέχει ο ΠΑΟΚ. Τρέχει κυρίως και ο Κώστας Ομέξας που ξαναλέω έχει αναλάβει γενικά αυτούς τους προπονητές οι οποίοι μιλάνε με παίκτες. Το ίδιο το έκανε με τον Γκρίφιν και δεν το έκανε τώρα. Έτσι, περίπου 2 εβδομάδες ήταν το ψιστήρι και η προσπάθειά του να του δώσει να καταλάβει σε πρώτη φάση το αγωνιστικό πλάνο το τι θέλει και σε δεύτερη στο κομμάτι το οικονομικό και γενικότερα προσπάθειες που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Ο Γκρίφιν θα παίξει ο οποίος έπαιξε στο Κολοσσό και στην ΑΕΚ. Περιμένει χρήματα και από τους δύο ακόμα. Και από την ΑΕΚ. Αυτά όλα είναι πράγματα που παίζουν ρόλο. Έτσι. Και για τον Γκρίφιν, νομίζω ότι είναι ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ο ΠΑΟΚ στην αγορά, κυρίως στη ξένη. Δηλαδή, ο Γκρίφιν είναι ένας παίκτης ο οποίος πριν 3 χρόνια στον Κολοσσό ανέβασε πολύ ψηλά τη μετοχή του. Με τη Zenit να αγοράζει στα μέσα της σεζόν. Μετά Zenit να παίζει την ΑΕΚ, τη σεζόν 18-19. Μετά τη Zenit, θα πω εγώ, και την ΑΕΚ. Εκεί δηλαδή η χρονιά της ΑΕΚ. Λίγο στη Χάπο Ιερουσαλήμ και μετά στον Κολοσσό. Αλλά μετά από ένα διάστημα που δεν έπαιζε. Δηλαδή μετά από 3-4 μήνες. Τα νούμερα του, δηλαδή εκεί που πήγαινε προς τα πάνω, ας τα πέφτουν προς τα κάτω. Οπότε, ένας παίκτης ο οποίος ο ΠΑΟΚ ασχολήθηκε και επί εποχής Λέμπα Θεοδόρου και τα 2 καλοκαίρια εκείνα. Το ένα λίγο πιο ζεστά, αλλά όταν ασχολήθηκε πιο ζεστά τα χρήματα ήταν πολλά μετά τη Zenit, τότε που κατέληξε ο Γκρίφιν στην ΑΕΚ. Οπότε λοιπόν ο ΠΑΟΚ ψάχνει περιπτώσεις ξένων σαν αυτού του Γκρίφιν. Δηλαδή με καλά στοιχεία, που τα έχεις δει τα καλά στοιχεία, ξέρεις τι μπορεί να δώσει. Τώρα το momentum της καριέρας του δεν είναι το καλύτερο, οπότε και το κασέ του είναι χαμηλότερο. Και μέσα αυτή τη δικασία του να ξανανεβάσει ένα παίκτη συμμετοχές του και να είναι στα χρήματα που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ, να είναι όλοι ωφελημένοι. Δεν ξέρω αν θα βρει κάτι ανάλογο και στις άλλες θέσεις της ξένης αγοράς που ψάχνει, αλλά το κομμάτι που έχει να κάνει με τον Γκρίφιν είναι χαρακτηριστικό αυτού του οποίου λέω. Θα δούμε στην πορεία αν θα προκύψουν και άλλες έτσι ανάλογες περιπτώσεις. Σίγουρα
Ο ΠΑΟΚ είναι σε φάση που και έχει καταθέσει προτάσεις και περιμένει διάφορες απαντήσεις. Λοιπόν, αυτά από εμάς και για σήμερα. Φυσικά το stoiximan.gr είναι πάντα μαζί μας. Live καζίνο 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ρουλέτα και blackjack για δυνατές συγκινήσεις και αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Όπου κι αν είστε, έχετε μαζί σας και το καζίνο σας. Φυσικά υπάρχει το Serie Application, έχει επιστρέψει εδώ και λίγο καιρό. Πολύ αγαπημένο, με έπαθλο 100.000 ευρώ κάθε μήνα. Εσείς κάνετε τις προβλέψεις σας σε δεκάδες πρωταθλήματα και αθλήματα και μπορείτε να φτάσετε στο απόλυτο σερί κερδίζοντας 100.000 ευρώ. Εκτός όμως από τις 100.000 ευρώ μπορείτε να διεκδικήσετε πολλά ακόμα έπαθλα με βάση το μεγαλύτερο σερί που έχετε κάνει σε κάθε μήνα. Mobile application διαθέσιμο σε iOS και Android. Φυσικά ολοκληρωμένο προϊόν από το stoiximan.gr. Cash out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ταχύτερες συναλλαγές, άμεσο customer service, κάθε μέρα πλούσιο παιχνίδι σε στοίχημα και καζίνο. Επίσης μαζί μας είναι φυσικά και το ΚΔΑΠ Ευκαρπίας. Είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι διαφορετικό. Απευθύνεται σε εσάς τους γονείς που θέλετε το κάτι παραπάνω για το παιδί σας. Ενισχυτική διδασκαλία, χορός, μουσικοκινητική αγωγή, ρομποτική, φιλαναγνωσία, εικαστικά, πολλές ακόμη δραστηριότητες περιμένουν να χαρίσουν τα παιδιά σας αμέτρητες δημιουργικές στιγμές. 25 Μαρτίου 19 στην Ευκαρπία, 6972-230-121 το τηλέφωνο επικοινωνίας και μέσω mail το kdapevkarpias@gmail.com. Αυτά λοιπόν από εμάς και για σήμερα. Φυσικά μένει ζωσμένοι στο Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί ράδιο Μαρμίτα μέχρι και τις 11 και με τις δικές σας απόψεις, με ανοιχτές γραμμές. Εμείς ραντεβού ξανά τη Δευτέρα. Θέλω τους καιρού επιτρέποντος στις 7.30. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ και φυσικά καλό Σαββατοκύριακο σε όλους σας.